απόλυτα ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι φορείς και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων από την προοπτική σύνδεσης της παλαιάς επαρχιακής οδού στη γέφυρα Πλάκας με την Ιόνια οδό. Μια προοπτική που ενισχύθηκε μετά την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας της δημοπράτησης του οδικού άξονα από τον ανισόπεδο κόμβο Τερόβου μέχρι τη γέφυρα Πλάκας. Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων σε δηλώσεις του δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αλλά και την ταχύτητα των διαδικασιών, αφού η δημοπράτηση πρόκειται να γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Σεντελές αναφέρθηκε στις προοπτικές που διανοίγονται για την περιοχή μέσα από τη σύνδεση με την Ιόνια Οδό, που κατ' ουσίαν θα λειτουργήσει και ως μια σύνδεση με την Εγνατία. Η ύπαρξη ενός κάθετου άξονα προς τις μεγάλες εθνικές όπως είναι η Εγνατία Οδός και η Ιόνια Οδός, αποτελούν για την οποιοδήποτε περιοχή έναν πολύ μεγάλο μοχλό ανάπτυξης. Κακά τα ψέματα, οι δρόμοι και οι προσβάσεις που όλα αυτά τα χρόνια έλειπαν, είναι αλήθεια, από το νότιο κομμάτι του νομού Ιαννίνων και μιλάω πιο συγκεκριμένα για τα Τζουμέρκα. Οι δρόμοι είναι που φέρνουν την ανάπτυξη, οι δρόμοι είναι που θα φέρουν τους επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή ανοίγεται μια μεγάλη δίωδος, μια μεγάλη πύλη προς τη νότια Ελλάδα, η οποία είναι σίγουρο ότι μέσω της Ιόνιας Οδού θα επισκεφθεί την περιοχή μας, όχι μόνο τα Τζουμέρκα, αλλά ολόκληρη την Ήπειρο, και βρίσκει αυτή η εξέλιξη την περιοχή των Τζουμέρκων σε μια ραγδαία, θα έλεγα, τουριστική ανάπτυξη και επομένως θα βοηθηθεί πάρα πολύ η περιοχή μας η ανάπτυξη αυτή να παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο και να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Για μια περιοχή που έχασε, ας το πούμε έτσι, το στοίχημα ή το τρένο της Εγνατίας Οδού, δεν ήταν τρένο, ήταν σύνδεση ουσιαστικά με την Εγνατία Οδό, η προοπτική της σύνδεσης με την Ιόνια που θα φέρει πιο κοντά και την Εγνατία μέσω του κόμβου στην Κοσμηρά, προφανώς αποτελεί ένα σημαδιακό, μια σημαδιακή εξέλιξη για τα επόμενα χρόνια, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι η σύνδεση με την Ιόνια, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι και σύνδεση με την Εγνατία. Ασφαλώς, όπως εμείς, όπως έχω τονίσει και επανειλημμένα και στο πρόσφατο παρελθόν, δεν εγκαταλείπουμε και την ιδέα της σύνδεσης με την Εγνατία Οδό. Θέλουμε η μελέτη η οποία είχε ξεκινήσει να επικαιροποιηθεί, πιθανόν να δούμε κάποιες καινούργιες χαράκτηρες οι οποίες θα μειώσουν το μεγάλο κόστος πραγματικά κατασκευής αυτού του έργου. Σε αυτή όμως τη φάση μπορούμε να πούμε, να εκφράσουμε τη μεγάλη μας ικανοποίηση ότι η σύνδεση με τον ένα τουλάχιστον μεγάλο άξονα οδικό, την Ιόνια Οδό, θα είναι πολύ σύντομα, ελπίζουμε, γεγονός, αφού, όπως προείπαμε, αρχές Σεπτεμβρίου